εκφραστικές επιθέσεις από την πλευρά της Τουρκίας ενάντια στα δίκαια της Ελλάδος έχουν γίνει πλέον καθημερινό φαινόμενο, με διαδοχικά λυτρωτικά παραλυρήματα από τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν και τους αξιωματούχους της κυβέρνησής του, διαστρεβλώνοντας την αλήθεια και παραποιώντας τις θέσεις της Ελλάδος και την ιστορική πραγματικότητα. Η εξωτερική πολιτική της χώρας μας πάντα ελλιπής, από την ίδρυση ακόμα του ελληνικού κράτους, με τους υποτιθέμενους συμμάχους να αποφασίζουν για το συμφέρον των Ελλήνων και ανύπαρκτη τα τελευταία χρόνια των μνημονίων με την προδοτική παράδοση της εθνικής κυριαρχίας μας αμετάκλητα και ανεφόρων από τους κυβερνώντες. Εκκρεμούν στρατηγικές κινήσεις ζωτικής σημασίας όπως η οριοθέτηση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, που είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο που δεν το έχει κάνει. Είναι σαφές ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση για την επικράτηση του δικαίου. Είδαμε τον κύριο Τσίπρα που φρόντισε εκτός των άλλων να παραχωρήσει την ταυτότητα της Μακεδονίας, να λέει ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Τον Κώστα Ζουράρη από τη θέση του Υπουργού να λέει ότι και να χάσουμε μερικά νησιά δεν πειράζει, και άλλον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να επισημαίνει ότι το Καστελόριζο δεν είναι στο Αιγαίο. Σωρία γελοιοτήτων από ανθρώπους που είναι ντροπή να βρίσκονται στο ελληνικό κοινοβούλιο και να διοικούν τον ιερό μας τόπο. Από την άλλη, οι δαπάνες για τον εξοπλισμό του στρατού μας περικόπτονται από κάθε κυβέρνηση, προσκαλώντας ουσιαστικά την Τουρκία να παραβιάζει συνεχώς τον εναέριο και θαλάσσιο χώρο της πατρίδας μας και να διεκδικεί εδάφη που ανήκουν από αρχής κόσμου στον ελληνισμό, όπως άλλωστε και η ελληνική γη της Ιωνίας που τους φιλοξενεί. Η προδοτική απραξία των κυβερνώντων και η υπακοή τους σε ξένα συμφέροντα έδωσαν το δικαίωμα στην Τουρκία να αιτηθεί με θράσος στις 6 Ιουλίου του 2021 την κατοχύρωση της εμπορικής ονομασίας Τουρκο-Αιγαίο, Τερκεγίαν, και ερχόμαστε ένα χρόνο αργότερα να πούμε την κυβέρνηση διαστόματος Άδωνη Γεωργιάδη να ζητάει συγγνώμη. Το εν λόγω αίτημα εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το Δεκέμβριο του 2021 για να αποδειχθεί για άλλη μια φορά ότι οι Έλληνες είμαστε μόνοι μας και δεν μπορούμε να στηριζόμαστε σε ξένες δυνάμεις. Η στάση των εταίρων είναι ξεκάθαρα απέναντι στα δίκαια των Ελλήνων. Καμία υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδος, που απειλείται ανοιχτά από την Τουρκία αφού αμφισβητεί τα σύνορά μας, που είναι και σύνορα της Ευρώπης. Και ενώ η Κύπρος μετά την εισβολή βρίσκεται υπό στρατιωτική κατοχή και παραμένει διχοτομημένη εδώ και δεκαετίες, δεν επιβλήθηκαν κυρώσεις στην Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τώρα στη Ρωσία για την εισβολή στην Ουκρανία, η οποία σημειωτέων δεν είναι καν μέλος της κοινοπραξίας, εν αντιθέσει με την Κύπρο. Συνελληνίδες και συνέλληνες, είναι ανάγκη το έθνος των Ελλήνων να πάρει το κράτος στα χέρια του για να βάλει τα πάντα στην ορθή του θέση. Οι αποφάσεις σήμερα παίρνονται από αλλογενείς, ανθέλληνες πολιτικούς που εξυπηρετούν τα συμφέροντα ξένων κέντρων εξουσίας και ποτέ αυτά της πατρίδας μας. Όσο αδρανούμε θα χάνουμε. Οι ώρες είναι κρίσιμες και πρέπει να είναι των Ελλήνων. Πρέπει άπαντες να συστρατευτείτε με την Ελλήνων Συνέλευσης που δημιουργήθηκε για να εκπροσωπήσει το έθνος μας.